σηκώνεται και φεύγει έξω η Έμι. Εγώ θα πρέπει να το κάνω αυτό. Θες να συζητήσουμε? Όχι να συζητήσουμε, να μου πει, θες να εκφράσεις αυτά δεν που... Δεν θέλω να φανεί τώρα ότι συζητάω πίσω από την πλάτη της απλά. Δεν θέλω να φανεί κανένα τέτοιο. Δεν θέλω να με δουλεύεις. Εγώ... Η άλλη βγαίνει ουρλιάζοντας και λέει τι φοβάμαι, τι φοβάμαι. Και πιάνει άλλους και λέει για έλα, μένα... Έλα βρε Σωτηρή. Εντάξει, τι όχι, έλα, δεν είναι τι... η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει... Λίγο, μπροστά δεν ήσουνα. Είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σεβόμαστε ποιο σκηνικό έχει προτεραιότητα. Τώρα προτεραιότητα έχει η ψυχολογία της γλυκερίας. Η γλυκερία δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή. Είναι φορτισμένη. Ποια έκατσε να τη μιλήσει μετά από αυτό που έγινε? Ποια έκατσε να τη μιλήσει μετά από αυτό που έγινε? Εγώ... Θα ακουστώ επιθετική σε σένα και δεν θέλω. Συγγνώμη, ωραία. Εγώ για τη γλυκερία σου. Ποια έκατσε μαζί τη τώρα μετά από αυτό που έγινε? Εσύ. Θέλω να σου πω κάτι που θα σε συνταράξει. Ναι. Εγώ πραγματικά και αν ήμουν σε θέση σου και έβλεπα να αντιδράσεις με εμένα και στη Σωτηρία που σε έβλεπαν έτσι οι λιμένοι, θα ήμουν χειρότερος από εσένα. Θα θυμώνα. Ναι. Αλλά σου λέω πράγμα. Θύμωσα, δεν θα στο κρύψω, ρε φίλε. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, υπάρχουν level του πόσο θυμώνει. Εγώ δεν θα φτάσω ποτέ στα όρια μου, ειδικά μέσα στην τηλεόραση. Αλλά αισθάνθηκα θυμό. Και εγώ αισθάνθηκα θυμό και αισθάνθηκα και αδικία. Γιατί αισθάνθηκα αδικία απέναντι στο πρόσωπό μου. Υποτίμηση ότι και καλά εγώ δεν έπρεπε να είμαι τελικό και έπρεπε να είμαι Αναστάσης. Ένιωσα ότι ξενερώσατε που πήγα τελικό. Mm. Καταλαβαίνω. Και εγώ σου λέω, ξεκαταλαβαίνω σε θέση ότι θα ήμουν 10 φορές χειρότερος. Θα θυμόνα με όλους, θα ζωχόνα. Ναι. Θα θυμόνα. Επειδή και εγώ αν ήμουν ελεύθερος, θα ήθελα να νικήσω. Γιατί μπαίνω σαν παιχνίδι, θέλω να νικήσω. Γιατί όχι. Πριν στην τελευταία ψηφοφορία που σε ψήφισε ο Δήμος. Ναι. Έχω και μηνύματα, έχω και αποδεικτικά στοιχεία. Υπήρχε ένα πλάνο. Ναι. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε το πλάνο και δεν υπάρχει και σημασία να μάθουμε από πού. Πραγματικά δεν ξέρω. Για να σε ψηφίσουμε όλοι εσένα. Για να φύγεις. Όλοι εσένα για να φύγεις. Από ποιον πλάνο? Αυτό δεν το γνωρίζω. Και αν προσπαθήσω να ψάξω, θα μας λένε όλοι ψέματα. Υπήρχε πλάνο για να φύγεις εσύ. Δεν ξέρω. Περίμενε λίγο. Πλάνο από το σπίτι των αγοριών ή από το σπίτι των κοριτσιών? Από τα αγόρια... Όχι. Ας το πλάνο. Το πλάνο ναι, είναι λογικό να υπάρχει το πλάνο. Ναι. Πες μου ο Δήμος που κολλάει αυτό το πλάνο. Περίμενε να σου πω. Από τα αγόρια αυτός που θα έφευγε... Θα ήσουν εσύ. Θα ψήφιζα. Αντί για τον πρόδρομο. Την ψηφοφορία που, που πήρες την ψήφωνε εσύ. Πήρα 4... Και πήρα από τις καρέκλες που γελούσα. Ναι. Πάρει 4 ψήφους. Εκεί κανονικά θα έφευγες εσύ. Ναι. Ο μόνος λόγος που δεν έφυγες είναι που παρά να σε ψηφίσω εγώ, ψήφισα ο Γιώργο. Εάν σε ψήφισα εσέναν, θα έφυγες εσύ στον τάγο. Δεν ξέρω, θα έφυγες εκεί άλλες θεωρίες. Απλώς που μου είπα ψήφισε Δημήτρης, λέω όχι, Δημήτρης είναι άκυρο. Γιατί να ψηφίσω τον Δημήτρη? Όχι. Εγώ είπα τον λόγο που ψήφισα τον Αναστάση και δεν ότι το είπα επειδή θεωρώ ότι πρέπει να απολογηθώ. Το είπα γιατί πραγματικά δεν έχω λόγο να μην δηλαδή τον Ιάσο να τον ψήφισε σαν δικαιολογία ότι δεν έχει τέρι. Ναι. Ποιος άλλος? Σε δύο ψηφοφορίες. Ναι. Mm. Σε μία. Όχι. Πρώτα τον ψήφισα που δεν είχε βγει και μετά τον ψήφισα που τελικά έφυγε. Αντικειμενικά θα έπρεπε και τώρα να ψηφίσουμε τον Δημήτρη. Άμα μιλάμε αντικειμενικά, δεν ψηφίζουμε Αναστάση που η γλυκερία είναι τόσο ερωτευμένη εδώ πέρα και. Είναι μόνη κοπέλα έχω που πει όμως. Απλά ότι... όχι, δεν ζήτησε από καθένα να μου απολογηθεί. Όχι, για το ξέρω. Δεν νιώθω αυτό από σένα. Αλήθεια. Από μένα το νιώθω. Όχι, γενικά. Το θέμα μου είναι ένα άτομο εδώ πέρα. Η Έμιλη. Το ξέρω. Το ξέρω και το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Απλά θα ήθελα να κάνω τη συζήτηση μπροστά της. Για μένα καλύτερα να μην κάνεις αυτή τη συζήτηση μπροστά της, να την κάνετε οι δυο σας. Οι υπόλοιποι δεν χωράμε σε αυτό. Απλά. Δεν θα σου πω. Απλά θα ήθελα να ξέρετε κι εσείς κάποια πράγματα. Αυτό το σέβομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θες να μας βάλεις αυτό το κλίμα. Όχι να σας αλλάξω καμία άποψη. Όχι, παιδί μου. Όχι. Καμία άποψη. Μ' αρέσει που εννοώ θες να το μοιραστείς με όλους. Αλλά για μένα οι κουβέντες πρέπει να λέγονται μεταξύ των ατόμων που έχουν τα παράπονα. Συμφωνώ. Οι δυο σας. Απλά έτσι μου βγαίνει να το κάνω κι εγώ. Θέλει να είναι και μπροστά κι άλλα άτομα. Θες. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Άμα ναι, το νιώθεις, ναι. Εννοείται. Δεν είχα καταλάβει ότι θα το κάνεις επειδή νιώθεις. Μαζί σου, ναι. Κόβω τη συζήτηση, έχεις δίκιο. Όντως, δεν... Εγώ θεωρώ πάρα πολύ δίκιο
το γεγονός ότι πήγα στον τελικό. Και επίσης το θεωρώ και ταυτόχρονα πολύ άδικο το οποίο να πηγαίνω εγώ στον τελικό. Καλά, να το και να βλέπω κατεβασμένες μούρες, ξενερωμένοι, από τις 10 ψηφοφορίες αγαπημένου παίκτη στο σπίτι, έχω βγει τις 5. Από τις 10 έχω βγει τις 5. Τρεις πρώτος αγαπημένος και άλλες δύο μεσοψηφία. Ναι. Από τις 10 τις 5. Είναι το 50%. Ναι. Είναι λίγο μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία. Εγώ γιατί να μην βγω και να πω, κάτσε ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, ρε φίλε. Με δουλεύετε μπροστά στα μούτρα μου. Έχω βγει από τις 10, 10 εβδομάδες, 5 εβδομάδες αγαπημένος. Αγαπημένος παίκτης. Και τώρα παίρνω 4 ψήφους για να φύγω. Επειδή δεν έχω γκόμενα. Ναι, αφού το ιδανικό είναι το νόημα του παιχνιδιού. Ρε φίλε, το ιδανικό στο κεφάλι το δικό σου. Αφού και κεφάλι... σου ξαναλέω, στο προηγούμενο παιχνίδι το πήρε ένας άντρας και μια γυναίκα που δεν τα έκανε μαζί. Είχαν ψήφους από τον κόσμο, τους πήγαινε ο κόσμος. Έχω ταυτιστεί με τον Μπελετιέ. Θα ψηφίσω τον Μπελετιέ. Έχω ταυτιστεί με τον Γκόρκα, επειδή είναι τρολ. Θα ψηφίσω τον Γκόρκα. Ο λόγος που δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό, επειδή εσύ μου εξηγάς αυτό που πιστεύεις και εγώ σου εξηγώ αυτό που πιστεύω. Ναι, αυτά επειδή είναι γνώμες δικές μας και τα πιστεύω τα δικά μας, ναι, δεν θα έρθουν γι' αυτό σου λέω πως. Εγώ το βλέπω αλλιώς, εσύ το βλέπεις αλλιώς. Ναι, εντελώς. Αυτό σου λέω πως. Το ιδανικό στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον είναι να κερδίσει, ας πούμε, είτε ο Αναστάσης, είτε ο Δήμος, είτε εγώ, ας πούμε. Θα δεις. Παιχνίδι της αγάπης. Βγαίνουν από αυτό ένα ζευγάρι και συνεχίζουν. Καταλαβαίνω τι λες 100%. Όπως στα μάτια τα δικά σου αυτό σου φαίνεται παράλογο, το ότι μπορεί ένας που είναι μόνος του χωρίς ζευγάρι να πάει στον τελικό. Έτσι και στα μάτια τα δικά μου είναι παράλογο το γεγονός ότι εσύ δεν ψήφισες το Δήμο να φύγει που έχετε τσακωθεί 1.000.000 φορές. Ή τον Γιώργο. Και τον Γιώργο. Η σωτηρία, το Γιώργο, ας πούμε, που έχει τσακωθεί 1.000.000 φορές, την έχει φέρει π.χ. σε δύσκολη θέση, όπως λέει η σωτηρία και τέτοια. Γιατί δεν ψήφισες τον Γιώργο και ψήφισα τη 4 σε μένα. Εγώ σου εξήγησα καθαρά. Γιατί... Δεν το βλέπεις έτσι, ρε φίλε. Μπορώ να πιστέψω ότι είναι στρατηγική κίνηση αυτή. Ναι, εννοείται. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι είναι στρατηγική κίνηση αυτή. Στο δικό μου μυαλό είναι στρατηγική κίνηση. Εάν είναι στρατηγική, τότε που είχατε. Ο μόνος λόγος που δεν βγήκε στον Τάκον είναι επειδή πραγματικά εκείνη την μέρα ψήφισα τον Γιώργο και το είχε αρνήθηκα. Του λέω: Όχι, Δημήτρη. Και εγώ και μηνύματα σου δείξω: Όχι, Δημήτρη. Άρα, εγώ μπορώ να μάθω. Στρατηγική. Ωραία, ναι, μαζί σου, ρε φίλε. Εγώ μπορώ να μάθω. Τα δύο κορίτσια. Όχι, δεν θα βγω. Ξέρετε. Κάτσε, ρε φίλε, εδώ έχουμε πει τα τέτοια. Έχουμε βγει καραγκιόζοντας 1.000.000 φορές στην τηλεόραση που λέμε και κρύβουμε πράγματα και τέτοια. Αυτό δεν θα. Για να με ρωτήσει και η Κατερίνα. Να σου πω κάτι όμως. Αν είναι να το πει στην Κατερίνα. Δεν θα πει κανένα. Δεν είναι. Χίλιες φορές πες το εδώ και μετά πες το κοινό. Μην το κρατάς τώρα μέσα για να το πει στην Κατερίνα. Όχι, σε κανένα δεν θα πει κανένα. Ο λόγος. Και να μου πει, πες το ή φεύγει από το παιδί. Δεν θα πει με τίποτα. Ναι, πες. Ο λόγος που το θεωρεί στρατηγικό και αν πα στο μυαλό σου είναι επειδή εάν σε έδιωχνε ένα, είσαι κοντιμοφιλής και θα είχα περισσότερες πιθανότητες να κερδίζω. Ναι, εγώ έτσι αυτή το παίρνω. Ναι, ρε, λογικό. Είμαι ξεκάθαρα έτσι το παίρνω. Ναι. Εάν φύγεις εσύ, που είσαι πιο κοντιμοφιλής. Αν φύγω εγώ, στα μάτια τα δικά μου, μπορεί να πες με τρελό. Δεν έχεις αντίπαλο μετά. Δεν έχω αντίπαλο. Είσαι πιο κοντιμοφιλής, άρα είμαστε εγώ ή εσύ. Άρα θα κερδίζα. Και έτσι θα σκεφτόμουν, αλλά σου λέω: Είχα την ευκαιρία να σε δει καθαρά. Εάν σε ψήφιζα εκεί, θα βγαίνει στον τάκο. Ισοψηφία ήταν μετά, ρε. Ναι, θα βγαίνει στον τάκο. Θα βγαίνει στον τάκο. 5-5. Πού ξέρει ότι θα φύγω. Ναι, αφού του είπα: Όχι, Δημήτρη, που είχα την ευκαιρία. Εκεί ήταν η τέλεια ευκαιρία μου. Ωραία. Πε μου, ποιοι είναι αυτοί, ρε φιλέ. Πήρα 4 ψήφου. Δεν βγάζει νόημα αυτό που μου λε. Γιατί μου λε: Ήταν 4 άτομα. Ναι. Έτσι δεν μου πες. 4 άτομα. Όχι, εσύ μου είπες ότι ήταν 4 άτομα αυτοί που είχαν συζητήσει για να με διώξουν. Α, όχι, δεν ξέρω πόσα άτομα είναι. Μου είπαν 2 άτομα εμένα. Μου είπαν 2 άτομα, Δημήτρη σήμερα. Δημήτρη σήμερα. 2 άτομα. 2 άτομα, Δημήτρη σήμερα. Αγόρια. Όχι. Κορίτσια. Κορίτσια. Και πώς σου είπαν από μηνύματα, πώς το είπαν. Πες μου, ρε. Τώρα τι άλλο, κρυβόμαστε στον Αγγλό, τελευταία μέρα είναι, πριν τον τελικό από... τώρα δουλεύεις εσύ. Από μηνύματα το ένα και το άλλο από τηλεφώνημα του τηλεφωνήματος. Αλλά και εδώ δεν θα κολλήσουμε, ρε. Ωραία, ήταν η Εμίλη και η Μαρίνα. Δεν θα σου πω, ρε. Εντάξει. Δεν ξέρεις, και να σου πω, δεν βοηθά κάτι. Πολλές κοπέλες όμως δεν έχουν το θάρρος να μιλήσουν. Και αυτά γίνονται πίσω από τις πλάτες τους. Και είναι ωραίο αυτό. Και να μην μιλάνε. Που δεν έχουν αυτό το δυναμισμό. Πρέπει να μιλάνε. Στη ζωή μου πρέπει να μιλάς. Αλλά είναι αυτό που είπες ότι είμαστε στο ίδιο το σπίτι εδώ πέρα. Πρέπει να μιλάς για να μην σε πατάνε. Είμαστε στο ίδιο το σπίτι, εντάξει. Κάνουμε εδώ εγώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι η καλοσύνη και η αγνότητα κερδίζουν. Δεν πιστεύω ότι ο θάνατός σου η ζωή μου. Πιστεύω ότι πολλές φορές η καλοσύνη, η αγνότητα και η απλότητα των λόγων κερδίζει. Είδα κι εγώ.
από την αρχή εδώ πέρα μέσα δεν έχω πειράξει κανέναν. Ναι. Ακόμη και τώρα με την Έμιλη δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό έχω κερδίζει. Πει, έχω πει τα καλύτερα. Τι κέρδισε? Δεν κέρδισα τον... τίποτα αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως. Τον σύντροφό τη. Μακάρι αυτά να ήταν τα προβλήματα. Είμαι όχι το σύντροφό. Δεν καταστρέφονται φιλίες χρόνο. Ακριβώς. Άσε το σύντροφο. Η ψήφος είναι η αφορμή. Άσε το σύντροφο. Το σύντροφο ναι. θα το δω έξω. Ακριβώς. Η κίνηση προς την Γλυκερία που δεν μιλάει, δεν έχει κακολογήσει. Πάντα είναι έτσι, είναι η ήρεμη δύναμη. Αυτό ήταν καλύτερο τώρα. Βλέπεις ότι μερικές φορές όταν δεν μιλάμε και είμαστε καλοί με όλους και τα παίρνουμε λίγο στα πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, το δεν ασχολιόμαστε. Μας πατάνε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να αλλάξεις την αγνότητά σου. Πρέπει... Μην αλλάξεις για κανένα. Ακριβώς. Αλλά όταν. Όταν γίνονται κάποια τέτοια πράγματα και το, βλέπουν, και το βλέπει το Πανελλήνιο, δεν δέχομαι να σε καταπατάνε. Πώς το λένε? Δεν θα ήθελα να εκθέσω ποτέ τη φίλη μου. Ναι. Και αν είχα κάτι προσωπικό μαζί της, της το έλεγα off camera. Ναι. Εκείνη δεν το έχει κάνει μία φορά στον καλά, το έχει κάνει τρεις φορές. Τρεις φορές. Γενικά τα να με εκθέσει εδώ πέρα. Ναι. Στο μόνο πράγμα που δεν ήμουν ειλικρινής σε αυτό το παιχνίδι από την πρώτη μέρα που μπήκα μέχρι τώρα, στο μόνο πράγμα ήταν με το Δήμο στο Bodrum που κάλυψα το φίλο μου και έχω καλύψει φίλους μου για πολύ σοβαρά θέματα, φίλε, στην έξω ζωή. Δηλαδή δεν θα το έκανα τώρα εδώ για τις κάμερες. Δεν με νοιάξε καθόλου, δεν με πειράξε καθόλου. Η μόνη φορά που δεν ήμουν ειλικρινής και δεν ήταν ότι εσείς το ξέρατε. Στους θεατές και βγήκα Καραγκιόζης ήταν τότε. Από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, ποτέ όμως δεν έχω πει. Πάμε να ψηφίσουμε τον Μπελετιέ, πάμε να ψηφίσουμε τον Αναστάση να φύγει, πάμε να ψηφίσουμε τη Σωτηρία. Μα πραγματικά, αν ήξερα από πού ξεκίνησε αυτό για σένα, θα σου έλεγα. Αυτό θα σου έλεγα χίλια σιγά. Από ποιο άτομο εννοείς? Από ποιο ξεκίνησε αυτό δεν το γνωρίζω και προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά δεν τα καταφέρα να καταλήξω κάπου με κάποιο να έχω αποδείξει. Ρε φίλε, άκουσα με λίγο. Είναι μαθηματικά. Ανδριάννα αποκλείεται. Περίμενε. Δεν θέλω να βάλω κάτι. Ωραία. Δεν την αποκλείς? Δεν ξέρω, μπρο. Έχω ξεχάσει εδώ τα πράγματα. Και εγώ έχω ξεχάσει αυτό που ξέρω. Από τη στιγμή που εσύ έχεις καθαρή τη συνείδησή σου, πρέπει να λες, αχ, τι ωραία, γλίτωσα χρόνο. Όχι να αλλάξεις. Εδώ πέρα δεν γίνεται αυτό. Είμαστε στο παιχνίδι, δεν γίνεται παιχνίδι. Αυτό. Έξω ναι, έτσι λειτουργώ. Έξω. Και έξω δεν θα καθόμουν καν να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή μαζί της. Ούτε εγώ. Απλώς είναι το παιχνίδι που σας επηρεάζει. Ούτε, ούτε εγώ. Δηλαδή με κράζεις πισόπλατα. Να. Στην έξω ζωή δεν θα σε ένοιαζε. Όχι, πόσοι με κράζουν. Αλλά όταν είμαστε σε έναν χώρο και προσπαθείς να μου το κρύψεις ενώ ξέρω, μην τα λες. Κάτσε πίσω, κοίτα την πλάτη μου, είναι ωραία, το τατού μου είναι ωραίο. Πες τα εκεί, δεν με νοιάζει. Πόσα άλλα να αντέξω. Από την αρχή μέχρι το τέλος βέλη μας πετάνε. Και εμένα και τον Νίκο. Τα βέλη πάνε κατέρωθεν προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντάξει, αλλά γενικά εγώ θεωρώ ότι το έχω φάει περισσότερο για μένα και τον Νίκο. Τον περισσότερο σχολιασμό. Ο καθένας νιώθει για τον εαυτό του ότι έχει εξαπατηθεί πιο πολύ, ότι έχει πονέσει πιο πολύ. Ότι είναι... Ακόμα και στα καθημερινά, δηλαδή ο καθένας λέει: δεν καταλαβαίνεις την κούρασή μου. Όλοι νιώθουμε ότι τα δικά μας είναι μεγαλύτερα, γιατί εμάς είναι στο πετσί μας. Αυτό όμως που θέλω να σου πω είναι ότι. Μπορεί τώρα να νιώθεις πολύ μπερδεμένη, πολύ πληγωμένη, πάρα πολύ προδομένη. Θέλω να βγεις από αυτή την κατάσταση και να δεις την κατάσταση και σένα μαζί από πάνω. Τι είναι αυτό που σε προβλημάτισε τόσο έντονα? Βασικά να σε προβληματίσει το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό που σου βγάλε αυτή την επιθετικότητα τόσο έντονα? Η Έμιλη πάντα ψηφίζει Δημήτρη. Okay. Σήμερα εντελώς στοιχεία ψήφισαν τον Αναστάση. Okay. Παράξενο και στα δικά μου μάτια παράξενο είναι. Η Μαρίνα και αυτή, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη ψήφιζε. Η Μαρίνα αποκλείεται, δεν ξέρω αν ψήφιζε. Το βρίσκω παράλογο να ψήφιζε Δημήτρη πάντως. Α, ψήφιζε Δημήτρη, αλλά πλέον κοίταξε να δεις. Όλες οι ψηφοφορίες ήταν το ίδιο. Από τον ημιτελικό και μετά αλλάζει λίγο το πράγμα. Το καταλαβαίνεις τι αλλάζει. Είναι άλλη ψηφοφορία ποιος θα πάει τελικό και άλλη ψηφοφορία ποιος θα μείνει στο παιχνίδι. Είναι λίγο διαφορετικό. Δεν θεωρώ ότι η Μαρίνα, γιατί το πλέον η Μαρίνα με τον Κόρκα έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, το βλέπεις, είναι αυτοκόλλητη. Δεν θεωρώ ότι θα ψήφιζε τον Δημήτρη ενώ είναι κολλητός του Κόρκα. Για τη Μαρίνα σου λέω. Δεν θεωρώ ότι θα το έκανε αυτή τη φορά. Δεν χρειάζεται να συνηθίσεις με κάποιον. Εσύ δεν, για να βγήκαν τέσσερις ψήφοι στο Δημήτρη, εσύ μόνος δεν το καταλάβαινες ότι κάπου εκεί θα παιχτεί Δημήτρης Αναστάσης ή κάποιος άλλος? Τι πιστεύεις ότι θα ψηφιστεί? Μπορείς να πάρει μια ψηφοδοσία, μια ο Γιώργος, μια... Εγώ γιατί να πάρω, δε.
Υπάρχει λογική. Γιατί να μην πάρεις εσύ. Α, σε αυτή τη στιγμή λέω γιατί να πάρω. Γιατί ποτέ, εσύ δεν ψηφίσατε τον Δημήτρη γιατί είναι μπακούρι. Ναι. Εγώ δεν είμαι μπακούρι. Άρα ενώ, εσείς που... ψήφος στον Αναστάση θα μπορείς να πάρεις εσύ μια ο Γιώργος. Ναι, οκ, okay, θα μπορούσα. Πάλι δεν δε θα... Α, εννοείς θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Α, τώρα το καταλαβαίνω που το πας. Ότι δεν θα φεύγει ο Αναστάσης. Αν η Μαρίνα και η Έμιλη ψήφιζαν κάτι άλλο ή τον Δημήτρη. Mm. Η Έμιλη όμως δεν είχε λόγο να μην ψηφίσει ούτε η Μαρίνα εμένα. Ούτε να ψηφίσει κάποιον άλλον είχε. Κάτι που το αποκάλυψα στον Δημήτρη. Που έφυγε ο πρόδρομος. Και με απόλυτη ειλικρίνεια. Σε παρακαλώ. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι, ναι, ναι. Πες με αν το ήξερες εσύ. Το έβλεπα ότι θα φύγει ο πρόδρομος. Το έβλεπα. Όχι, το έβλεπα. Γνωρίζω αν το γνωρίζει. Θέλω να ακούσα. Τι νοεί να το γνωρίζει, ρε φίλε. Για να το γνωρίζει έπρεπε να έχω μιλήσει σε όλα τα παιδιά. Ήξερες πως υπάρχει πλάνο εκείνη την εβδομάδα. Τι? Για να διώξουμε όλο το σπίτι και εμάς να φύγει ο Δημήτρης. Υπήρχε πλάνο να φύγει ο Δημήτρης. Mm. Υπήρχε ποτέ πλάνο να φύγει ο Δημήτρης. Την εβδομάδα. Αλήθεια το λες τώρα. Ποια εβδομάδα με τον πρόδρομο. Ναι. Εγώ ψήφισα Δημήτρη, ρε. Με τον πρόδρομο δεν ήταν. Mm. Αλλά εγώ ψήφισα στο χαβαλέ Δημήτρη. Είχε πλάνο και αυτό το πλάνο το επιβεβαιώνω τώρα πως. Αφού δεν πήρε, ρε. Τέσσερις ψήφους πήρε. Πώς θα έφυγε ο Δημήτρης. Εάν ψήφιζα εγώ Γιώργον παρά Δημήτρη, θα έφευγε ο Δημήτρης. Αν ψήφιζα εγώ Δημήτρη, συγγνώμη, παρά Γιώργο. Εξήγησε τον πώς θα φεύγει ο Δημήτρης. Δεν θα φεύγει, αλλά θα βγαίνει σίγουρα στον τάκο. Δεν θα φεύγει όμως. Θα βγαίνει στον τάκο. Θα ήταν πιο δύσκολο από ότι τόσο εύκολο που ήταν με τον Κόρκα να μείνει. Αλλά δεν θεωρώ ότι πάλι ότι θα φεύγει, κατάλαβες. Δεν θα φεύγει, αλλά υπήρχε πλάνο. Γιατί να υπάρχει αυτό το πλάνο. Το ξέρω, μου το είπαν δύο κορίτσια. Το ότι το οργάνωσε δηλαδή ο Δήμος για να φύγει. Αυτό σου λέει, αυτό πήγα να σου πω. Όχι, δεν ξέρω, δεν μου είπε ότι το οργάνωσε. Εγώ αυτό κατάλαβα αυτό που μου είπε. Όχι, δεν μου είπε αυτό. Μου είπε το γεγονός ότι του Δήμου η ψήφος σίγουρα δεν ήταν τυχαία. Mm. Και ότι το οργανώσανε κάποιες κοπέλες από εκεί. Ναι. Η Σωτηρία ήτανε. Η Αδριάννα ήτανε. Η Μαρίνα ήτανε. Η Έμιλη. Εγώ εκείνη η μέρα πήρα τέσσερις ψήφους. Καθάρισε ο αδελφός πάλι όμως. Ε? Καθάρισε ο αδελφός πάλι. Βγήκε μπροστά, γύρισε κατά όπα. Δεν ψηφίσετε. Ρε φίλε, τι έχει καταλάβει. Ότι είναι στρατηγική για ό,τι κόλπο και να κάνουν. Είμαστε τέτοια. Αλήθεια σου λέω. Που δεν μπορούν, ρε φίλε, να μας αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι. Πάνε να μαστίσουν. Πάνε να μαστίσουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις για να εκτεθούμε και βγαίνουν αυτοί εκτεθειμένοι. Άκουσα. Αυτός, εγώ τον πιστεύω για κάποιο λόγο αυτό. Ναι. Θέλω να μάθω όμως ποιες δύο κοπέλες είχαν οργανώσει εγώ να φύγω. Εγώ πήρα τέσσερις ψήφους εκείνη τη μέρα. Πήρα από τον πρόδρομο, κάψιμο. Ναι. Πήρα από το Δήμο, κάψιμο. Ναι. Και πήρα άλλες δύο. Δεν ξέρω ποιες με ψήφισαν. Υποθέτω ότι ήταν η Έμιλη. Ναι. Μπορεί. Η Μαρίνα. Η Μαρίνα δεν σε έχει ψηφίσει, μου έχει πει. Και εγώ πιστεύω ότι δεν μου έχει ψηφίσει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μου έχει φύγει ψέματα. Δεν υπάρχει λόγο. Ποια άλλη. Σωτηρία. Αδριάννα. Η Αδριάννα ψηφίζει εμένα. Είμαστε αναγκασμένοι να ψηφίσουμε κάποιον. Εγώ τον Δημήτρη. Δεν μπορούσα να τον ψηφίσω γιατί έτσι είμαι σαν κοπέλα. Νοιάστηκα μια φορά γι' αυτόν και έδειξα ένα ερωτικό ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πάω να τον ψηφίσω. Και το ερωτικό είδες και τη στάση του όταν εσύ είχες την αδιαθεσία που είχες. Μπράβο, ήταν δίπλα μου. Που ήταν συνέχεια δίπλα. Ήταν συνέχεια δίπλα. Ήταν δίπλα μου γιατί αυτές ήταν. Αυτές ήταν. Που εγώ ήμουνα κάτω, ήρθαν να μου δώσουν το χέρι να με ρωτήσουν. Καλά και τα εσωτερία ερχόταν μπροστά εδώ και της λέγανε φύγει για να μην σε συγχύζει. Όντως. Δεν ξέρω τι ήρθε να κάνει, αλλά ήρθε. Μια βόλτα την έκανα από εδώ και εγώ θυμάμαι, απλώς επειδή καθόμουν πολύ μακριά, δεν άκουγα για κάνει τις βόλτες της αλλού. Όχι, ενώ δεν... Να κάνει τις βόλτες της αλλού. Ναι, τώρα... η ελικαιρία δεν ήρθε. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε. Εγώ λέω ότι νιώθω άσχημα, νιώθω μια επίθεση σε μένα, λες και εγώ φταίω. Αυτό νιώθω, που έφυγε ο Αναστάσης ή λες και το ήθελα εγώ. Και να μην τον ψήφισες με τις ψήφες που είχε πάλι θα φεύγε. Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Και ο Νίκος κάθεται και λέει αυτό το πράγμα. Ότι τόσο καιρό, προχθές ήταν η πρώτη φορά που δεν σε ψήφισα και το μετάνιωσα. Καταλαβαίνω ότι νιώθω στενοχωρημένη. Δεν ξέρω τώρα πώς νιώθεις απέναντι στη γλυκερία.
Από εκεί και πέρα. Δεν καλά απέναντι στην Γλυκερία. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα δεν φταίς εσύ για την έκβαση του αποτελέσματος, γιατί ήταν τέτοια η ψήφη που έτσι κι αλλιώς θα αποχωρούσε. Δηλαδή και το Δημήτρη να ψήφιζες. Mm. Θα αποχωρούσε. Τι ρώτησα, πώς και δεν ψήφιζες στο Δημήτρη. Μιλήσαμε, ότι ήρθαμε λίγο πιο κοντά τώρα τελευταία. Το Δημήτρη τον έχω ξαναψηφίσει. Όταν ήταν τότε, εκείνες οι εβδομάδες που ακουγόταν συνέχεια το όνομά του, ότι ειδικά μετά τη Μαρίνα που μπήκε και η Κλαούντια και όλο αυτό, εγώ τον ψήφισα να φύγει και ήμουν η μόνη που τον ψήφισε να φύγει. Εκείνες, γιατί δεν τον ψηφίσανε, αφού δεν θέλω. Και έφυγε άλλος. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι με κάποιες κοπέλες, γενικά. Ναι, μεν είχατε πάει να ξεκινήσετε μια φιλία, αλλά τελικά δεν υπάρχει η απαραίτητη χημεία, η απαραίτητη κατανόηση και η απαραίτητη επικοινωνία. Αυτό μόνο καλό κάνει, γιατί και στις σχέσεις πάει αυτό, έτσι, κατ' επέκταση. Δεν είναι μια σχέση που είχες επενδύσει πολλά χρόνια, ίσως. Σίγουρα. Οπότε, δεν είναι μια σχέση. Μόνο καλό μας κάνει. Πώς λέγαμε στη Μαρίνα, ότι με τον Δημήτρη καλύτερα που τελείωσε νωρίτερα, γιατί από ό,τι φάνηκε είναι δύο χνότα που δεν ταιριάζανε. Μόνο καλό μπορεί να μας κάνει η αποστασιοποίηση, όχι απομάκρυνση, η αποστασιοποίηση από κάποια άτομα που μπορεί να μην μας ταιριάζουν.